Το σημερινό λοιπόν σεμινάριο μας είναι υπό την αιγίδα του ΣΕΓΕΣ. Έχει οργανωθεί και το πρόγραμμα το διαχειρίζεται το ΣΕΓΕΣ. Με σκοπό προφανώς να στα πλαίσια του προγράμματος αυτό του ΟΑΕΛ, το ΛΑΕΚ 1-25, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει σε επίπεδο χρηματοδότησης και υλοποίησης για να μπορούμε να παρουσιάσουμε το σημερινό πρόγραμμα μας. Τώρα, όσον αφορά το ΣΕΓΕΣ, τι είναι το ΣΕΓΕΣ για να ξέρετε, ακούτε διάφορα πράγματα, αλλά ίσως να μην ξέρετε τι είναι. Το ΣΕΓΕΣ είναι λοιπόν το σωματείο, ο φορέας που εκπροσωπεί τον κλάδο της εστίασης για τον οποίο εσείς δουλεύετε. Δηλαδή, εμείς είμαστε οι επιχειρηματίες στις επιχειρήσεις των οποίων δουλεύετε εσείς. ΣΕΓΕΣ σημαίνει λοιπόν σωματείο επαγγελματιών. Και επειδή εμείς θέλουμε να έχουμε καλή αναφορά στο αντικείμενο που κάνουμε, τα υπόλοιπα γράμματα έχουν να κάνουν με τα αρχικά της γαστρονομίας, εστίασης και συμποσίου. Η γαστρονομία είναι οτιδήποτε αφορά το φαγητό, η εστίαση είναι συνάθρηση κοινού και το συμπόσιο είναι η διασκέδαση. Άρα έχουμε συμπεριλάβει όλο τον κλάδο μέσα στα αρχικά αυτά γράμματα και εν πάση περιπτώσει εκπροσωπούμε όλο τον νομό Κορινθίας. Εσείς είστε ένα τμήμα από ανθρώπους οι οποίοι συνεργάτες μας. Συνεργαζόμαστε για να διεκπαιρεώσουμε οποιαδήποτε υπηρεσία και παροχή υπηρεσιών στο κατάστημά μας ή στην κοινωνία. Και αυτό ακριβώς είναι και ο λόγος και η αιτία για τον οποίο εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο σχεδόν, μία ή δύο φορές το χρόνο, στο ξεκίνημα της καινούργιας σεζόν, της καλοκαιρινής ή της χειμερινής, να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη αξία σε όλη αυτή την παροχή υπηρεσιών που κάνετε, να ανεβάσουμε το επίπεδο, να διευκολύνουμε τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε και, εν πάση περιπτώσει, να αποκτήσετε έναν συνδετικό κρίκο μεταξύ αυτού που είσαστε, αυτού που ξέρετε, αυτού που είμαστε εμείς και αυτό που κάνουμε σαν αντικείμενο, δηλαδή το να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους στα καταστήματά μας. Άρα, λοιπόν, ο κλάδος της εστίασης οργανωμένα προσπαθεί κατά καιρούς και όποτε έχει την ευκαιρία και μας δίνει την ευκαιρία με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ των τμήματων αυτών, να ανεβάζουμε λίγο την παροχή υπηρεσιών στα καταστήματά μας και κάθε φορά να γινόμαστε καλύτεροι. Πάρα πολλοί από εσάς έχουν ξαναπαρακολουθήσει από ό,τι βλέπω μαθήματα τέτοια και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και έχουμε και άλλους προγραμματισμούς και άλλους στόχους για να μπούμε και σε πιο βαθιά πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και πιο πρακτικά που αφορούν καθαρά και μόνο την εργασία σαν εξυπηρέτηση πελατών. Βέβαια, αυτό το κομμάτι που έχετε σήμερα και σε αυτό το τμήμα σαν θέμα, η εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά στο επίπεδο, ό,τι κατάλαβα και από ό,τι άκουσα, γιατί έχετε έναν εκπληκτικό εισηγητή και έναν καταρτισμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία στα θέματα αυτά και ειδικά στα θέματα επικοινωνίας, έχει να κάνει καθαρά και μόνο με το πώς μπορούμε, όπως είπα, να ψυχολογήσουμε τον πελάτη, να δώσουμε και σε αυτό που εκείνη τη στιγμή θέλει να κάνει, αλλά και σε αυτό που εμείς έχουμε σαν αντικείμενο στα καταστήματά μας, να δώσουμε, όπως είπα, το συνδετικό κρίκο και να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Και το καλύτερο αποτέλεσμα δεν είναι πάντα οικονομικό. Είναι αυτό που θα κάνει τον πελάτη να αποφασίσει ότι ναι, πάω σε ένα κατάστημα εστίασης. Γιατί περνάω καλά, γιατί εκεί είναι οι δημόσιες σχέσεις μου, εκεί κάνω τις επαφές μου με τον κόσμο. Εκεί εξυπηρετώ βέβαια και τις ανάγκες μου στο ποτό ή στον καφέ ή στη διασκέδαση, αλλά ταυτόχρονα έχω ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Έχω ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες μου ανά πάσα στιγμή. Αυτό βέβαια περνώντας και μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, που και αυτό πιστεύω είναι ένα κομμάτι της δικιάς σας εκπαίδευσης σε αυτή την περίοδο, που έχει να κάνει με την ηλεκτρονική επαφή, όπως χειρίζεστε τις τηλεπαραγγελίες ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο από τα τηλέφωνα που σήμερα έχουν τα λογισμικά σε εφαρμογή ο καθένας από εμάς και να μπορέσετε να δώσετε και στον πελάτη τη δυνατότητα να επικοινωνήσει αυτή την παρουσία του στα μαγαζιά ή εκ των υστέρων να μπορεί να μπει, να βρει πληροφορίες που χρειάζεται, να βρει αυτά που τον ενδιαφέρουν για τα καταστήματα και εν πάση περιπτώσει αυτό που τον ενδιαφέρει για τη δικιά του ζωή, ώστε να έχει και αυτός μια καλύτερη ποιότητα. Θέλω να σας συγχαρώ πρώτα απ' όλα γιατί αποδεχθήκατε να έρθετε. Να συνεχίσετε στο κομμάτι αυτό και θα έχουμε και άλλα βήματα.